Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσουμε με τα θετικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν η επικαιρότητα είναι συγκεκριμένη και τα κρούσματα είναι ένα ζήτημα των ημερών και καθημερινό, εσείς η εικόνα που έχετε και για όλη τη Δυτική Μακεδονία, πείτε μου, αλλά πείτε μας λίγο και για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που μπορεί να μην είναι στο στόχαστρο της πολιτικής προστασίας που είναι η Φλόρινα, αλλά κάθε μέρα έχει πολλά κρούσματα, κύριε Τοπαλίδη. Συμβαίνει κάτι, τι ενημέρωση έχετε? Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί, με την έννοια ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στο μοριακό εργαστήριο της Κοζάνης, με αποτέλεσμα να σταλούν κάποια δείγματα σε άλλα ιδιωτικά εργαστήρια στην Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα τα δείγματα αυτά να έρχονται πίσω ετεροχρονισμένα και να υπάρχει αυτή η σταθερή, ο σταθερός αριθμός των κρουσμάτων των οποίων βλέπουμε. Ωστόσο, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται, οι γιατροί του ΕΟΔΗ που διαχειρίζονται την κατάσταση, είναι αισιόδοξοι. Απλά αυτό που μένει να πούμε είναι ότι ακόμη και σήμερα σε κάποιους ανθρώπους μας πρέπει να αφιστήσουμε την προσοχή ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Φυσικό. Υπάρχει μια ανησυχία για την Ορδαία, κύριε Τοπαλίδη, βεβαίως. Και φαίνεται ότι είναι διάσπαρτα τα κρούσματα εκεί τις τελευταίες ημέρες. Κύριε Πιάτσο, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Μία είναι η εξήγηση ότι δεν τηρούνται τα μέτρα από κάποιους συνανθρώπους μας. Δυστυχώς, μετά από τόσο καιρό, μετά από τόση ενημέρωση, μετά από τόση υπομονή, υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρήσουμε, που έχουν ενημερωθεί άπαντες. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες μικρές ομάδες οι οποίοι δεν τηρούν τα μέτρα και έχουμε αυτά τα κρούσματα τα οποία βλέπετε κι εσείς. Και μια κουβέντα δεν ξέρω αν θέλει παρακάτω. Γιατί η Φλόρινα έχει χτυπήσει καμπανάκι, είναι ουσιαστικό, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα οντός. Θα λέγαμε ότι είναι. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει μπει στο στόχαστρο και της πολιτικής προστασίας, κάτι προφανώς δεν πάει καλά. Ωστόσο, ό,τι και να κάνουμε, όσους φορείς και να, όσο και να τρέχουν οι φορείς, όσο και να τρέχει η πολιτική προστασία, είτε ο ΔΕΗ, είτε τα νοσοκομεία, είτε το υγειονομικό γενικότερα, είναι καθαρά δικό μας θέμα, είναι καθαρά των πολιτών. Πρέπει εμείς να τηρήσουμε τα μέτρα για να μπορέσουμε να απεμπλακούμε το συντομότερο δυνατόν. Βλέπουμε ότι δυστυχώς έχουμε μια άλλη κανονικότητα. Πλησιάζουν οι γιορτές και δεν θα έχουμε τις γιορτές όπως τις αναμέναμε. Και αυτό οφείλεται καθαρά σε εμάς. Μάλιστα. Υπάρχει βεβαίως μια πληροφορία για κρούσματα 12 στο στρατόπεδο Μαυροδεντρίων και ιστορία με το Σπινάρι που περίπου 18-6 κρούσματα. Αυτό πόσο ανησυχητικό είναι, κύριε Τοπαλίδη, στις υπηρεσίες? Να πούμε κάτι. Από τη στιγμή που εντοπίζεται κάπου μια εστία, οι άνθρωποι του ΕΟΔΗ, ο κ. Δομιόπουλος, οι μονάδες των ΚΟΜΗ, είναι αυτομάτως πάνω από αυτό το κρούσμα, με αποτέλεσμα να έχουμε και γρήγορο εντοπισμό και γρήγορη απομόνωση των περιστατικών. Άρα είναι διαχειρίσιμο. Από τη στιγμή όταν μου λέει ο γιατρός του ΕΟΔΗ ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε, σαφέστατα είναι ένα σημαντικό νούμερο, αλλά από τη στιγμή που μπορούμε να το διαχειριστούμε, όλοι με ψυχραιμία θα το διαχειριστούμε όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε με αυτό, αν είναι, γιατί ακούσαμε χθες και τον Περιφερειάρχη, τον κ. Γιώργο Κασαπίδη, να μιλά για 10.000 επιπλέον rapid test που σκοπεύουν με επιπλέον προσωπικό σε συνεργασία με τις ΚΟΜΗ και τον ΕΟΔΗ να κρατήσουν ένα μέρος πληθυσμού που νοσεί με ελαφρύτερα συμπτώματα σε κατοίκον καταστάσεις, έτσι. Τι είναι ακριβώς αυτό, πότε θα εφαρμοστεί και μας το είχατε πει κιόλας σε αυτό, ναι. Έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΗ τα τοπικά σημεία αναφοράς, τα οποία έρχονται να βοηθήσουν και στην ιχνηλάτηση και στον εντοπισμό, αλλά και στην ενημέρωση των πολιτών. Αυτό είναι μια διαδικασία την οποία την ξεκινήσαμε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, να μπορεί ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας, μάλλον της Κοζάνης για να το πω πιο σωστά, και εκτενέστερα της Δυτικής Μακεδονίας, ξεκίνησε πιλωτικά στην Κοζάνη, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, ενημερώνεται πολύ καλύτερα. Έχουμε πιο γρήγορη ιχνηλάτηση από ότι όταν ήταν αυτή στα κεντρικά στην πολιτική προστασία. Άρα αυτό το μοντέλο προχωράει πρώτη φορά από τη Δυτική Μακεδονία, πρώτη φορά από την Κοζάνη και τώρα την επόμενη εβδομάδα θα επεκταθεί και σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, και στα Γρεβένα και στη Καστόρια και στη Φλόρινα αλλά και στην Πτολεμαϊδα, με τη σύμφωνη γνώμη και του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας, όπου θα στείλουν έξτρα προσωπικό από αυτό που έχουμε, για να μπορέσουν να στελεχωθούν σωστά και να υπάρχει σωστή εχνηλάτηση και απομόνωση αυτών των περιστατικών σε κατοίκον περιορισμό, ούτως ώστε να προστατεύσουμε και τις δομές υγείας στα νοσοκομεία μας από περιστατικά τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε κατοίκον. Μάλιστα. Να πάμε στα ευχάριστα τώρα. Κύριε Τουπαλίδη, επειδή εσείς... Και αυτό ευχάριστο ήταν.
Όχι, ναι, προφανώς. Αυτό με τη σκόνη πραγματικά ήταν ευχάριστο. Είναι μια φοβερή εξέλιξη. Κάτι που γίνεται. Και είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Σαφές. Θέλω να πω ότι επειδή το ζήτημα των ημερών, αν και τα δελτία ειδήσεων δεν ήταν στον αέρα λόγω της απεργίας της δικής μας, χτες, ας πούμε, ανακοινώθηκε επίσημα ότι αύριο ξεκινάει η λειτουργία της ΜΕΘ. Σήμερα, μάλιστα, είδαμε και εγκαίνια. Εσείς, επειδή ήσασταν και στις δύο συσκέψεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και τον διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ. Πριν απαντήσετε, κύριε Τοπαλίδη, έχουμε 32 κρούσματα σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Mm-hmm. 11 στη Φλόρινα. Καλός ο αριθμός σχετικά στη Φλόρινα. 11 στα Γρεβενά, σταθεροποίηση. Και 11 στην Καστοριά. Στην Κοζάνη είναι τα 32. Υποθέτω ότι είναι τα κρούσματα. Που ανήκουν αυτά, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Ναι. Μάλιστα. Θα το λοιπόν, ωραία, άρα, πάμε, έλεγα λοιπόν, κύριε Τοπαλίδη, ότι ήσασταν και στις δύο συσκέψεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Ήσασταν και στην ανακοίνωση ουσιαστικά ότι η ΜΕΘ ξεκινάει αύριο. Είναι μια ανακοίνωση η οποία προφανώς μπορεί να προκαλεί. Έτσι να το πω, ευχάριστα νέα, ευχάριστες ειδήσεις. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Είναι κάτι που το περιμέναμε. Εγώ αυτό που θα θέλω να πω, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάστηκαν πάνω σε αυτό, με αυτό το στόχο να ανοίξει η μονάδα διαδικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Κοζάνης και να έχουμε έξτρα κρεβάτια ΜΕΘ όπου τα χρειαζόμαστε. Αυτό που αναδείχθηκε είναι ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υστερούσε σε αυτό το κομμάτι. Έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και του Υπουργείου Υγείας και της Τρίτης ΥΠΕ, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ο διοικητής του νοσοκομείου της Κοζάνης, όπου μετά από πολλούς μήνες προσπάθειες καταφέραμε να έχουμε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα για την περιοχή μας, για τον τόπο μας, για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι ξεκινάει από το μηδέν, δηλαδή είναι κάτι εντελώς νέο για την περιοχή μας, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ευχαριστούμε περισσότερο από όλους τους γιατρούς οι οποίοι θα στελεχώσουν αυτή την ΜΕΘ. Τώρα, εμείς βλέπουμε, να πούμε, κύριε Τοπαλίδη, φωτογραφίες. Είναι από την εφημερίδα, από το PR Logos. Είναι φωτογραφίες από τα σημερινά εγκαίνια, παρουσία ιερέα μέσα στο χώρο της ΜΕΘ. Ναι, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι δεν θα είναι μια κλινική η οποία θα ανοίξει μόνο για τον COVID. Δηλαδή είναι μια κλινική για την δέσμευση ολονών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και της Τρίτης ΥΠΕ, ότι αυτή η κλινική θα παραμείνει. Ανοίγει τώρα σε περίοδο COVID, ωστόσο όμως μετά η λειτουργία της, και αυτό δεσμεύτηκαν, ότι θα συνεχιστεί, ότι θα το στελεχώσουν με σωστά για να μην σταματήσει αυτή η λειτουργία. Κύριε Τοπαλίδη, με τελικό στόχο να φανταστώ τα 10 κρεβάτια που είχε πει στην αρχή ο διοικητής του νοσοκομείου. Αυτά που είπε ο κύριος διοικητής, ωστόσο, επειδή είναι κάτι εντελώς καινούριο, καταλαβαίνετε ότι θα το πάμε βήμα-βήμα. Πάντα βέβαια ο διοικητής είναι αυτός που θα αποφασίζει κάθε πότε θα ανοίγει τα κρεβάτια. Σύντομα, φαντάζομαι. Την πληροφορία που έχω βασικά είναι σύντομα ότι θα ανοίξουν και τα 10 κρεβάτια. Ωστόσο, θα πάμε βήμα-βήμα να υπάρχει σωστή στελέχωση, να υπάρχει σωστή εκπαίδευση, να μπορεί καθένας, κάθε πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας να πάει τον ασθενή του εκεί και να έχει την υπηρεσία που απαιτείται. Κύριε Τοπαλή, από αύριο θα ξεκινήσει η λειτουργία της ΜΕΘ, το Σάββατο, αν ξέρετε. Τώρα από αυτό θα αύριο, όπως με 4 κρεβάτια ή με 3. Εντάξει, τώρα αυτό έχει λίγη σημασία. Το αν είναι 3, αν είναι 4, εγώ ξέρω γιατί θα ξεκινήσει με 4. Αυτό ανακοίνωσε και ο Υπουργός. Εντάξει, άλλες πληροφορίες λένε και με 5, βέβαια. Αλλά εντάξει, ας είναι τώρα η αρχή. Ας είναι αυτή η αρχή. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει σωστή στελέχωση, να παραμείνει αυτή η κλινική, να μην έχουμε, να μην πούμε ότι μετά το COVID δεν δουλεύει, να τη σταματήσουμε. Όχι. Ζητάμε να μείνει, το ζητήσαμε να μείνει. Και θα μείνει με τις δεσμεύσεις αυτών που προανέφερα. Κύριε Τοπαλίδη, η περιφέρεια έχει παίξει ρόλο στην λειτουργία της ΜΕΘ. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια ολονών. Η περιφέρεια έπαιξε ρόλο, εννοείται. Μεγάλη προσπάθεια έγινε και από το διοικητή του νοσοκομείου, αλλά και από την Τρίτη ΥΠΕ. Η περιφέρεια, πέρα από τα χρήματα που διέθεσε και ήταν από την αρχή κοντά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χρηματοδοτώντας με 50 εκατομμύρια όλες τις δομές υγείας στην περιφέρειά μας. Ωστόσο, και σε αυτή την προσπάθεια, όταν έπρεπε να είμαστε παρόν, είμαστε παρόν. Διεκδικήσαμε αυτό που θέλουμε για τη Δυτική Μακεδονία και ήταν και δέσμευση του Περιφερειάρχη να μην φεύγουν περιστατικά εκτός Δυτικής Μακεδονίας όταν πρόκειται για θέματα υγείας, να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες μας
Της Δυτικής Μακεδονίας στη Δυτική Μακεδονία. Καλά, επειδή ξέρετε ότι είμαστε σε πανδημία τώρα, τα κρεβάτια, αν χρειαστεί, θα φιλοξενήσουν και εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Είναι προφανές αυτό, έτσι, δεν το συζητώ. Βέβαια. Κοιτάξτε, το είδαμε και με το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας. Βέβαια, ναι. Όπου ξαφνικά το νοσοκομείο της Κοζάνης έγινε σημείο αναφοράς για διαγνωστικό σημείο αναφοράς. Άρα έχει αναλάβει, από όσα γνωρίζουμε όλοι μας, δυτικά της Θεσσαλονίκης σχεδόν όλα τα νοσοκομεία. Επομένως, αν και εφόσον κάποια άλλη περιφέρεια έχει ανάγκη να στείλει περιστατικά στην Κοζάνη, εννοείται ότι θα φιλοξενήσει την Κοζάνη. Μακάρι να μην χρειαστεί να φιλοξενήσει. Ωστόσο, είμαστε μακάρι κανένα άνθρωπο να μην χρειαστεί. Ναι. Κύριε Τοπαλή, θεωρείτε ότι είναι μια δικαίωση και για εσάς η λειτουργία της ΜΕΘ? Κοιτάξτε, ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη λεπτομέρεια. Εγώ δεν θέλω να υπάρχει δικαίωση. Θέλω να υπάρχει να γίνεται δουλειά, να γίνεται κάτι καλό για τον τόπο μας και να παραμένει αυτό. Μάλιστα. Κύριε Τοπαλίδη. Αν ακούσετε το όνομα του Τοπαλίδη ή κάποιο άλλο, εγώ δεν έχω τέτοια ενδιαφέροντα. Εγώ αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνονται πράγματα, να μένουν και να υπάρξει ανακούφιση σε όποιον χρειαστεί. Μία μόνο μικρή ερώτηση για να κλείσουμε αυτό, κάτι προφανώς άλλο θέλει να ρωτήσει ο Παναγιώτης. Υπάρχει τώρα ζήτημα για το αν πρέπει να συμβάλλει η περιφέρεια και στο να έρθουν οι γιατροί, ώστε αυτοί η ΜΕΘ να είναι στελεχωμένοι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Δεν είναι Υπουργείο Υγείας η περιφέρεια, αλλά δεν είναι κάποιο κίνητρο ενδεχομένως, κάτι άλλο. Και βέβαια αφήνω και στην άκρη το αίτημα που έχει φύγει και από τα χείλη του Περιφερειάρχη. Να έρθουν τα νοσοκομεία, αυτό βέβαια είναι κάτι μεγάλο, στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, όταν και αν. Αλλά μέχρι τότε εσείς μπορείτε να συμβάλλετε στο να έρθουν κάποιοι γιατροί, να κάνετε κάτι. Καλά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα δύο υπουργεία που δεν μπορούν κάτι να κάνουν περιφέρειες είναι το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά τα δύο υπουργεία είναι τα πιο δύσκολα στο να διαχειριστούν οτιδήποτε. Εννοείται ότι ο Περιφερειάρχης ζήτησε από την αρχή να περάσουν αυτές οι δομές στις περιφέρειες, ωστόσο είναι μακρινό αυτό. Η περιφέρεια από την αρχή έδωσε κίνητρα, φανταστείτε, δώσαμε και 5,5 εκατομμύρια πέρα από τους ιατροτεχνολογικούς εξοπλισμούς και εξοπλισμούς COVID και κτηριακές υποδομές, άλλα 5,5 εκατομμύρια για τη στελέχωση των νοσοκομείων αυτών εν καιρό πανδημίας. Μακάρι μετά από 2 χρόνια να έχουμε αυτή την αξιοδότηση, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τα νοσοκομεία εμείς, δική μας πρωτοβουλία, και εννοείται ότι θα το στηρίξουμε. Κύριε Τοπαλίδη, επειδή είχατε συνάντηση χθες και στην περιφέρεια με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και με τον Διοικητή της Τρίτης, που θα δούμε και δηλώσεις μετά, είχατε και τη συνάντηση εσείς, συμμετείχατε και στη σημαντική συνάντηση που έγινε στο Μαμάτσιο. Με την πνευμονολογική κλινική, τι γίνεται, το διεκδικείτε, το ζητάτε γι' αυτό? Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι ό,τι δεν είναι έτοιμο δεν μπορώ να το ανακοινώσω. Έχουν γίνει ενέργειες και για την πνευμονολογική κλινική, ωστόσο δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι το οποίο είναι. Αυτό σημαίνει ότι το θέσατε το θέμα, μάλλον χθες δηλαδή. Εντάξει. Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα θέματα. Έχουν μπει πολλά θέματα. Και η ογκολογική της Πτολεμαϊδός που έχει προβλήματα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ωστόσο δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα μαζί. Είχαμε ένα σχεδιασμό, ήρθε ο COVID, αλλάζουν τα σχέδια, αλλάζουν οι προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, συζητήσαμε για τα υπόλοιπα θέματα, ωστόσο αυτό που ήταν σαν προτεραιότητα ήταν η ΜΕΘ. Και βεβαίως η στήριξη της ΜΕΘ και με τη μετά-COVID εποχή, έτσι. Σαφέστατα. Βέβαια, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Αυτό έτσι, μάλιστα. Κύριε Τοπαλή, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.